Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, και μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, τον κύριο Άθο Τσινοντίδη, συζητούμε όλα τα του ΓΕΣΥ, αν θέλετε όλα τα της υγείας, αφού οι πλήστοι από εμάς είμαστε συμβεβλημένοι πλέον, συνδράμουμε, συνεισφέρουμε και είμαστε δικαιούχοι του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Όπως έχουμε προαναγγείλει, θα είναι μαζί μας και ο κύριος Μάριος Κουλούμας, πρόεδρος της ΟΣΑΚ, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Με τον κύριο Τσινοντίδη έχουμε ακόμη 2-3 εκκρεμότητες υπομορφή ερωτήσεων, αλλά να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Κουλούμα. Κύριε Κουλούμα, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Κουλούμα, νομίζω ότι εσείς ανοίξατε τον χορό των συναντήσεων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και χθες ήταν η σειρά του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Πώς βλέπετε, θα θέλαμε μια γενική τοποθέτηση από πλευράς των οργανωμένων ασθενών για τα μικρά προβλήματα που παρουσιάζονται στο ΓΕΣΥ και τα οποία ασφαλώς θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να επιληθούν. Διότι το οικοδόμημα το έχουμε, δεν θέλουμε να το χαλάσουμε. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι πολύ θετική. Το Γενικό Σύστημα Υγείας έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες προς τον Κύπριο πολίτη, προς τον Κύπριο ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά έχετε πει, αντιμετωπίζουμε κάποια είτε μικρά είτε και μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν και κεφαλαιώδη ζητήματα, τα οποία χρήζουν επίλυσης στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Και γι' αυτό είχαμε και εμείς στείλει στην επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζητήσαμε την παρέμβαση του για αυτά τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία χρειάζεται και η παρέμβαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να προχωρήσει το Γενικό Σύστημα Υγείας όπως έχει σχεδιαστεί. Και σύμφωνα με τις προσδοκίες όλων μας, να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, σε τις ανάγκες του Κύπριου πολίτη, σε ιατρική φροντίδα. Κύριε Κουλούμα, ποια είναι αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα κατ' εσάς, τους οργανωμένους ασθενείς? Ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλαιώδη ζητήματα είναι τα θέματα των φαρμάκων. Ναι. Θα πρέπει το Γενικό Σύστημα Υγείας, όπως έχει σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί. Και η φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι ότι ο Κύπριος ασθενής, και τα λέω έτσι χωρίς τεχνικούς όρους για να αντιληφθούν όλοι τι εννοούμε, ότι ο Κύπριος ασθενής θα πρέπει να έχει πρόσβαση άμεση στο καταλληλότερο φάρμακο και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο. Ναι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και έχουμε φύγει από το παλιό μοντέλο, που ήταν ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά έχει τυραννίσει και ταλανίσει και ταλαιπωρήσει τους ασθενείς μας, και έχουμε μπει σε ένα νέο μοντέλο το οποίο δυστυχώς δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι κεφαλαιώδη. Ναι. Να πει και πέραν τα ζητήματα με τις οριζόντιους περιορισμούς, έχουμε αντιληφθεί και αντιλαμβανόμαστε γιατί έχουν μπει οριζόντιοι περιορισμοί, αλλά δεν μπορεί αυτοί να συνεχίσουν και να είναι εις βάρος της πρόσβασης των ασθενών. Θα πρέπει να ενισχύσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας τον έλεγχο του. Θα πρέπει να έχει αποτελεσματικό μηχανισμό, εργαλεία, έτσι ώστε να ελέγχει το σύστημα και όχι να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς οι οποίοι έχουν επίπτωση στους ασθενείς μας. Και στην ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Ακριβώς. Κύριε Κουλούμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Τσινοντίδη και την ανάγκη και ήδη οι ασθενείς, είτε οργανωμένοι είτε μη, και δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό στην Κύπρο, να αποκτήσουν μία κουλτούρα, μία νοοτροπία τέτοια, έτσι ώστε να μην θέλουν να εξαντλήσουν αυτό το αγαθό το οποίο έχουμε και λέγεται ΓΕΣΥ. Κύριε Παρούτη, η κουλτούρα πρέπει να χτίσουμε όλοι. Ναι. Και οι πάροχοι και οι επαγγελματίες υγείας και όσοι διοικούν και εφαρμόζουν το Γενικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να αποκτήσουν κουλτούρα, και οι ασθενείς. Και δεν θα δεχτώ ότι είναι οι ασθενείς που φταίνε. Θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των υπηρεσιών της υγείας και θα πρέπει, ναι, εκεί και όπου υπάρχει κατάχρηση, αυτή να χτυπάται στη ρίζα της και όχι με οριζόντιους περιορισμούς. Την οποία πληρώνουν όλοι οι ασθενείς. Κύριε Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε πλέον. Δεν είναι τα πρώτα δύο χρόνια. Αρχίζουμε και οριμάζουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται χρόνος. Όμως μπαίνουμε σε μια ορίμανση και θα πρέπει αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα αρχίζουν να προωθούνται προς επίλυση. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, κύριε Κουλούμα, κύριε Τσινοντίδη, σε αυτά που έχει πει ο πρόεδρος των οργανωμένων ασθενών. Συμφωνούμε με τον κύριο Κουλούμα ότι
θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ορίμανση, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βελτίωση ορισμένων θεμάτων. Σίγουρα δεν είναι όλα καλά και άγια που λέμε στην καθολμηλουμένη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα των φαρμάκων νομίζω το έχουμε θίξει και προηγουμένως. Ήδη ο οργανισμός έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση των πρωτοκόλων, όπως έχουμε πει. Χθες λέχτηκε όμως, κύριε Τσινοντίδη, και δημοσιεύτηκε και σήμερα, ότι περίπου απαιτούνται 40 εκατομμύρια που θα πρέπει να καταβάλει, να συνδράμει το κράτος για να εισαχθούν αυτά τα καινοτόμα φάρμακα. Κοιτάξτε, ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων αυτή τη στιγμή καλύπτεται μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται Επιτροπή Ονομαστικών Ετοιμάτων. Διευρύνοντας τα πρωτόκολλα δυνητικά, ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ασθενών θα μεταφερθούν και θα καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο ότι ένα κομμάτι από αυτή τη δαπάνη που σήμερα δαπανάται από το Υπουργείο Υγείας να μεταφερθεί στον οργανισμό για να καλύψει αυτούς τους ασθενείς. Εννοείται ότι υπάρχουν εξειδικευμένα φάρμακα τα οποία παραχωρούνται κατόπιν αίτησης του κάθε ασθενή που έχει την ανάγκη, έτσι, είναι η ονομαστικό αυτό, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και δεν είναι αίτηση από τον ασθενή, είναι αίτηση από τον ιατρό. Από τον θεράποντα ιατρό. Και αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, δεν παρέχονται από το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Αυτά, ό,τι καλύπτεται ή ό,τι παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας, σημαίνει ότι δεν εμπίπτει στα πρωτόκολλα του οργανισμού. Αλλά ξέρουμε το κόστος, ότι περίπου είναι 40 εκατομμύρια ετησίως, έτσι. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Ναι. Κύριε Γκουλούμα. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα φάρμακα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο. Και γι' αυτό το έχουμε θέσει και στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και πραγματικά με ικανοποίηση έχουμε πληροφορηθεί για την παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Υγείας στο θέμα αυτό. Πρέπει άμεσα να προωθηθούν λύσεις. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην επικοινοποίηση πρωτοκόλλου. Ξέρω ότι υπάρχουν πρωτοκόλλα 5 και 10 χρόνια που δεν έχουν επικοινοποιηθεί. Ξέρετε σήμερα. Ναι, αλλά σημαίνει... δεν είναι ευθύνη του ΟΑΗ, κύριε Κουλούμα. Όχι, είναι ευθύνη του ΟΑΗ, κύριε Παρούτη. Ευθύνη του ΟΑΗ. Γι' αυτό μιλώ για ευθύνες εδώ και ναι. Θα πρέπει ανάλογα να πάρει ο καθένας την ευθύνη του. Είναι ευθύνη του ΟΑΗ. Το έχουμε καταγγείλει εδώ και 2 χρόνια ότι θα πρέπει η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων να αρχίσει να εργάζεται αποτελεσματικά και σύμφωνα με τον ρόλο της, που δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο. Το έχουμε μπει ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να υπάρχει πρωτόκολλο 10 χρόνων. Ξέρετε η επιστήμη, κύριε Παρότη, τι βήματα κάνει. Κάνει βήματα κάθε μήνα. Το είδαμε στον κορονοϊό. Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρχουν πρωτόκολλα 5 και 10 χρόνια που είναι μη επικοινοποιημένα. Ναι. Θα πρέπει να ενταχθούν τα φάρμακα όλα τα καινοτόμα στο σύστημα. Δεν μπορεί να πηγαίνει μια άλλη διαδικασία μέσω ονομαστικών η οποία καθυστερά την πρόσβαση ασθενών, σοβαρά πάσχοντων ασθενών στο φάρμακο τους, διότι πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία η οποία καθόλου δεν είναι σωστή και θα πρέπει να είναι πρωτόκολλα τα οποία να παραχωρούν άμεσα το φάρμακο στον κάθε ασθενή. Υπάρχει το θέμα των ελλείψεων που είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε, διότι υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων οι οποίοι θα έπρεπε να συνεργάζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις και από εκεί και πέρα. Υπάρχει και το πελώριο θέμα με τα μη συμφά, τα οποία είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα μη συνταγογραφούμενα, ναι. Ναι. Τα οποία σε λύσμα για ιατρικούς λόγους πρέπει να παίρνουν και θα πρέπει να ενταχθούν. Βέβαια έχουν ενταχθεί. Εννοείται, ένα λεπτό κύριε Κουλούμα, επιτρέψτε. Εννοείται τα παυσίπονα, εννοείται κάποια συμπληρώματα, τι. Είναι φάρμακα μη συμφά, όπως είναι ας πούμε το μαγνήσιο. Όπως είναι κάποια άλλα φάρμακα τα οποία για ιατρικούς λόγους πρέπει να πάρει ο ασθενής. Λοιπόν, κύριε Κουλούμα. Και αυτό το οποίο είναι σοβαρό κενό είναι η φιλοσοφία και το πώς εργάζεται το θέμα του φαρμάκου στο Οργανισμό Ασφαλής Υγείας. Δηλαδή, η φιλοσοφία ποια είναι. Υπάρχει μια επιτροπή συμβουλευτική επιστημονική, η οποία αποφασίζει με επιστημονικά δεδομένα την ένταξη φαρμάκων. Και υπάρχει μια άλλη επιτροπή αποζημιώσεων, η οποία θα έρθει σε επαφή με τις φαρμακευτικές εταιρείες για να εντάξουν τα φάρμακα το σύστημα με μια διαπραγμάτευση και όχι με ανοιχτές προσφορές, το πιο φτηνό το οποίο. Δεν πρέπει με κανένα λόγο να συνεχίσουμε με αυτήν την απαρχαιωμένη παλιά μέθοδο η οποία στερούσε το καταλληλότερο φάρμακο στον ασθενή μας. Άρα ναι, αυτά κύριε Κουλούμα, τα προβλήματα. Ναι.
Επιτρέψτε με ένα λεπτό όμως, γιατί υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχει ανταγωνισμός, το παρασκεύασε μία φαρμακευτική εταιρεία. Κύριε Παρότη, το σύστημα έχει σχεδιαστεί και υπάρχει ότι θα πρέπει να διαπραγματεύεται ο ΑΗ με τις εταιρείες, με την Επιτροπή Αποζημιώσεων, η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί, για να μπαίνουν τα φάρμακα αυτά στο σύστημα. Υπάρχει ολόκληρο σχεδιασμός, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί.